Ομότιμος καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, χρημάτισε πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος Διευθύνων Συμβούλων στην ΕΡΤ ΑΕ. Διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Παρισίου. Υπήρξε ιδρυτής και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Ιδρυτικό μέλος του European Political Science Network, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Έρευνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Τιτουλάριος της έδρας Φραγκή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας, ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και καθηγητής του Master European Studies του Πανεπιστημίου της Σιένας. Και στη συντακτική ή στην Επιστημονική Επιτροπή Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών. Είναι επίτιμο μέλος ή μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνούς επιστημονικών περιοδικών και επίτιμο μέλος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Οράντεα στη Ρουμανία. Έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και επί Μακρόν στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισίου. Είναι αντεπιστέλλον μέλων της Διεθνούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας. Έχει εκδώσει 49 βιβλία, μονογραφίες και πλήθος επιστημονικών άρθρων στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Με το έργο του οικοδομεί μια νέα κοινωνική επιστήμη, η οποία φέρει το όνομα «Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία». Κυρία καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στα πλαίσια των διαλέξεων του ανοιχτού μας Πανεπιστημίου. Ο λόγος εσάς να μας αναπτύξετε το σημερινό θέμα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο τίτλος της απόψινής μου παρέμβασης, αν θέλετε, προειδεάζει για το πώς προσεγγίζω με επιστημονικούς όρους και όχι όρους δεοντολογίας, το σημερινό πολιτικό σύστημα του κόσμου και όχι μόνο της Ελλάδας. Ζούμε δηλαδή την εποχή της ενιαίας σκέψης, των ενιαίων και μοναδικών αξιών και βεβαίως της μίας και μοναδικής πολιτείας. Αυτή που την αποκαλώ αιρετή η εκλόγιμη μοναρχία και η οποία έχει ως αντίπαλο δέος την παρέκκλησή της, που είναι και αυτή μοναρχική, αλλά δεν στηρίζεται στο λεγόμενο κράτος δικαίου, που είναι το αυταρχικό καθεστώς. Το αυταρχικό καθεστώς και το κοινοβουλευτικό καθεστώς, η εκλόγιμη μοναρχία, ξεκινώ για να πω το συμπέρασμά μου, είναι ετεροθαλή, αν όχι και ίσως, για να είμαστε πιο ακριβείς, αμφιθαλή αδελφάκια. Στηρίζονται στην ίδια λογική πολιτικού συστήματος, απλώς το ένα είναι έκτροπη του άλλου. Επομένως, δεν πρόκειται για άλλο πολιτικό σύστημα. Για να κατανοήσουμε αυτό, θα προσεγγίσω το θέμα μου σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο, θα σας πω με σύντομο τρόπο την τριλογία των πολιτιών, των πολιτικών συστημάτων, που είναι η δημοκρατία, η αντιπροσώπευση και η μοναρχία. Είναι τρία πολιτικά συστήματα τα οποία τοποθετούνται το ένα στον αντίποδα του άλλου, εντελώς διαφορετικά, και δεν είναι δυνατόν να τα δει κανείς με έναν τρόπο συμβιβαστικό, δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρξουν μέσα στο ίδιο πολιτικό σύστημα, ώστε να μπορέσει κανείς να τα συμβιβάσει και να συμβιώσει και με τα τρία μαζί. Ή το ένα θα είναι, ή το άλλο, ή το τρίτο. Γιατί αυτό? Θέλω την προσοχή σας, διότι αυτό που η επισήμανση που έκανα πριν, έχει έρθει η νεωτερικότητα
να την θεωρήσει ότι την ανατρέπει, ότι δηλαδή το πολιτικό μας σύστημα είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, τη στιγμή που δεν συγκεντρώνει καμία από τις προϋποθέσεις της αντιπροσώπευσης και καμία από τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας. Γι' αυτό και οι συνταγματολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι πολιτικοί φιλόσοφοι δεν μπαίνουν στον κόπο να μας πούν πριν δηλώσουν ότι το πολιτικό σύστημα είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, να αναλύσουν και να μας εξηγήσουν τι είναι το καθένα, για να μας πείσουν ακριβώς ότι το παρόν πολιτικό σύστημα τα συγκεντρώνει όλα. Τι είναι λοιπόν, ή μάλλον πώς θα προσδιορίσουμε το είδος του πολιτικού συστήματος? Μα από τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Προσέξτε τη διαφορά. Δεν μιλάμε από το αν ψηφίζει ο πολίτης ή όχι, αλλά το περιεχόμενο της ψήφου κρίνεται όχι από την ημέρα που πηγαίνει κανείς για να επιλέξει το πολιτικό προσωπικό, αλλά από την επομένη που συγκροτείται η κυβέρνηση και μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τότε κρίνεται και αξιολογείται η σχέση κοινωνίας και πολιτικής, εάν είναι δημοκρατική, αντιπροσωπευτική ή μοναρχική. Άρα, δημοκρατία, ας ξεκινήσουμε από το επιπλέον, το περισσότερο, η δημοκρατία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει, δηλαδή το ενδύεται η κοινωνία ως ολότητα. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Σημαίνει ότι η κοινωνία γίνεται θεσμός, όχι άθροισμα ατόμων ιδιωτών, αλλά θεσμός, όπως είναι η Βουλή, όπως είναι η κυβέρνηση, θεσμός της πολιτείας, και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που κάνει μία οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αν πάμε από την αντίστροφη πλευρά, το σημερινό πολιτικό σύστημα, και υπογραμμίζω όχι μόνο στην Ελλάδα, θα δούμε τις εφαρμογές του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, της αιρετής ή εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά τι μας διδάσκουν σήμερα οι μεγάλοι μας στοχαστές? Ότι το πολιτικό σύστημα είναι ταυτολογία του κράτους. Δηλαδή το κράτος δεν θεωρείται η επικράτεια μέσα στην οποία στεγάζεται μια πολιτισμικά συγγενής κοινωνία που αισθάνεται δηλαδή ότι ανήκει σε αυτή την πολιτισμική σφαίρα, όπως είναι η ελληνική κοινωνία, η ιταλική δίπλα ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά θεωρείται ότι το κράτος είναι συγχρόνος και η συγκρότηση, η δόμηση της κοινωνίας αυτής. Γι' αυτό και όλοι οι θεσμοί συγκροτούν την έννοια του κράτους. Δηλαδή, το υποστενή έννοια πολιτικό σύστημα, που είναι η κυβέρνηση και η Βουλή, η δικαιοσύνη, που θεωρείται διοικητική λειτουργία, και η διοίκηση, που είναι η εφαρμογή, αν θέλετε, των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το υποστενή έννοια πολιτικό σύστημα. Και από εκεί και πέρα έχουμε την αστυνομία, το στρατό, όλα δηλαδή ανήκουν στο κράτος. Όταν μιλάμε για τη διάκριση των εξουσιών, αυτό που εννοούν ότι μέσα στο εσωτερικό του κράτους γίνεται ένας καταμερισμός ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, στο νομοθετικό, δηλαδή στην κυβέρνηση, στην νομοθεσία και στη δικαιοσύνη, που είναι οι κεντρικοί θεσμοί. Αλλά όλα ανήκουν στο κράτος. Γι' αυτό και όπως θα δούμε, δεν συντρέχει σήμερα η διάκριση των εξουσιών. Αυτό
το πήραν οι νεότεροι από τον Αριστοτέλη, ο οποίος διαπίστωνε ότι στη δημοκρατία οι λειτουργίες της πολιτικής είναι η νομοθετική, η κυβερνητική και η δικαστική. Αλλά αυτές ανήκαν στον Δήμο, στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν το πολιτικό σύστημα και το παν των θεσμών ανήκουν στο κράτος και η διδασκαλία που μας γίνεται είναι ότι αυτά όλα είναι κατά φυσική προέκταση, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και δεν τα έχουμε συναντήσει ποτέ στην ιστορία και δεν θα τα συναντήσουμε και ποτέ. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν στη διαλεκτική σχέση μεταξύ της αυταρχικής ή της εκλόγιμης μοναρχίας, το λέω εκλόγιμη γιατί και η αυταρχική μπορεί να είναι εκλόγιμη, όπως ήταν ο ναζισμός, παραδείγματος χάρη, ο Χίτλερ, έτσι. Με εκλογές ανέβηκε στην εξουσία. Εκλόγιμο ήταν και το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η μοναρχία που εδράζεται σε ένα στοιχειώδες κράτος δικαίου και η μοναρχία που το παραβιάζει αυτό και επικαλείται το αυταρχικό καθεστώς, την καταστολή. Επομένως, η σχέση κοινωνίας και πολιτικής στο καθεστώς που ζούμε είναι έγκυται στο ότι υπάρχει ο πολίτης που ουσιαστικά είναι υπήκοος, που ψηφίζει για να επιλεγεί ο μονάρχης που θα κυβερνήσει την επόμενη περίοδο. Το περιεχόμενο της ψήφου δηλαδή είναι περιεχόμενο εκλογής μονάρχου, του επόμενου δηλαδή κυβερνήτη της χώρας και του πολιτικού προσωπικού που θα τον συνδράμει σε αυτό. Απόδειξη ότι από την επομένη της ψήφου μας, όλης της ανθρωπότητας, επαναλαμβάνω, ο κάθε ψηφοφόρος πηγαίνει στο σπίτι του και ασχολείται με την ιδιωτική του ζωή. Τι του επιτρέπει το πολιτικό σύστημα που εδράζεται στην έννοια του κράτους δικαίου, να διαδηλώσει, να διαμαρτυρηθεί, απόδειξη ή να απεργήσει. Απόδειξη ότι η κοινωνία περιέρχεται στην ιδιωτία και δεν μετέχει του πολιτικού συστήματος είναι ακριβώς ότι πρέπει να διαδηλώσει. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας εξασφαλίζει και εδράζεται στην ατομική ελευθερία να κάνουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτική μας ζωή, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ορίσουμε το κοινωνικό και πολιτικό στοιχείο της ζωής μας, δεν μιλάμε με όρους κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας, αλλά με όρους δικαιώματος. Έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να ασκούμε κριτική, αλλά αυτό δεν είναι μέρος της πολιτικής ελευθερίας, ατομικής μας ελευθερίας. Έχουμε δικαίωμα να διαδηλώσουμε, αλλά αν ήμασταν πολιτικά ελεύθεροι, άρα αυτόνομοι και αυτοκυρίαρχοι στη ζωή μας, στο συλλογικό επίπεδο, δεν θα χρειαζόταν να διαδηλώσουμε, διότι εμείς θα αποφασίζαμε. Άρα η σχέση κοινωνίας και πολιτικής στην εκλόγιμη μοναρχία είναι μια σχέση του κατόχου του πολιτικού, του συστήματος δικαίου, της διοίκησης, της δικαιοσύνης από το κράτος και το προσωπικό το οποίο ανήκει σε αυτό και η κοινωνία μετά το καθήκον της ψήφου πηγαίνει στο σπίτι της. Δεν έχει άλλη θεσμική δυνατότητα να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα. Μάλιστα, όπως θα δούμε, διασφαλίζεται στο πολιτικό προσωπικό η απόλυτη αρμοδιότητα να αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ακόμα και αν έχει απέναντί της ολόκληρη την κοινωνία στο 100%. Αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό σύστημα της ακλόγιμης μοναρχίας. Δηλαδή, εντολέας και εντολοδόχος είναι βασικά ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος και επομένως αυτός αποφασίζει. Πώς νομοποιείται η απόφασή του αυτή να είναι δηλαδή πολιτικά κυρίαρχος, εντολέας και εντολοδόχος? Με την
αποδέσμευση της έννοιας του έθνους από την κοινωνία. Έθνος δεν είναι η κοινωνία, έθνος είναι το κράτος και ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός ασκεί πολιτικές στο όνομα του έθνους. Αλλά ποιος αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι? Ο πρωθυπουργός. Γιατί λέμε ο πρωθυπουργός? Διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου, με μικρές διαφοροποιήσεις, ο πρωθυπουργός διορίζει και πάβει τους υπουργούς, ουσιαστικά νομοθετεί, διότι δεν μπορεί να, αφού διαθέτει την πολιτική πλειοψηφία στη Βουλή, δεν μπορεί να νομοθετήσει κανείς άλλος εκτός από τη βούλησή του, και βεβαίως είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και ποιο είναι το καθεστώς της δικαιοσύνης. Αλλά προσέξτε, είναι ο μονάρχης και όλο το πολιτικό του προσωπικό υπεράνω του νόμου. Για τις πολιτικές του αποφάσεις δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη, δεν ελέγχεται και βεβαίως δεν ανακαλείται. Γι' αυτό λέμε είναι εντολέας και εντολοδόχος, και για να νομιμοποιηθεί η θέση του ως εντολέα και εντολοδόχου αναφέρεται στο έθνος, αλλά το έθνος το ορίζουν ως το έθνος του κράτους, δηλαδή μια αφηρημένη έννοια. Όχι η πολιτισμική βάση και η βούληση μιας κοινωνίας με την ιστορικότητά της, αλλά είναι η ίδια η αντίληψη που έχει ή που θέλει να έχει ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος για το τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Εδώ υπάρχει μία αναγκαία υποσημείωση. Το έθνος είναι δύο πράγματα. Είναι η πολιτισμική βάση, είμαστε Έλληνες, διότι έχουμε μία παράδοση, μία ιστορικότητα, μία γλώσσα, διάφορα, μία θρησκεία, δεν έχει σημασία τι προκρίνει κανείς, και το πολιτικό στοιχείο του έθνους, να είμαστε ελεύθεροι ως κοινωνία, ως χώρα, ως Ελλάδα, ως Έλληνες. Αυτό όμως το να είμαστε ελεύθεροι ως Έλληνες είναι το πρώτο στοιχείο της ελευθερίας που μας δίνει το έθνος. Το έχουν πάρει και αυτό γιατί το αποδίδουν στο κράτος. Το κράτος συγκροτείται επειδή υπάρχει η πολιτιστική βάση του έθνους και που θέλει να συγκροτηθεί σε κράτος, δηλαδή σε πολιτική κοινωνία που θα αποφασίζει αυτή για τη μοίρα της. Αλλά το ερώτημα ποιος αποφασίζει για τη μοίρα αυτής της συγκροτημένης κοινωνίας που λέγεται ελληνική, ιταλική, γερμανική, οποιαδήποτε, σε αυτό η νεωτερικότητα με την εκλόγιμη μοναρχία αποφασίζει ότι είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος και το πολιτικό του προσωπικό γύρω από αυτόν τον θεσμό. Επομένως, από το έθνος που είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, τι λείπει? Το ζήτημα της ευθύνης. Δηλαδή η πολιτική ελευθερία και η κοινωνική ελευθερία. Αυτές δεν μας δίδονται, τις κρατάει η εξουσία. Γιατί αν μας δινόταν, τότε θα μιλούσαμε για το έθνος της κοινωνίας, που θα ήταν αυτή υπεύθυνη να αποφασίσει τι είναι εθνικό, αντί για το έθνος του κράτους που αποφασίζει ο Πρωθυπουργός τι είναι εθνικό και εφαρμόζει αντίστοιχες πολιτικές. Ξέρετε πού θα οδηγούσε αυτό? Στην άλλη εκδοχή, κατελάχιστον στην αντιπροσώπευση. Δηλαδή, αντί να είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος εντολέας και εντολοδόχος, κατά το Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, ο σοφός λαός, θα αναλάμβανε η κοινωνία την ιδιότητα του εντολέα και ο Πρωθυπουργός και το πολιτικό προσωπικό θα είχαν την αρμοδιότητα του εντολοδόχου. Ξέρετε πού πηγαίνουμε σε αυτό για να καταλάβουμε από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και πού μας πήγαν πίσω πάλι με το νεοελληνικό κράτος? Στην εποχή του Σόλωνα, για πρώτη φορά το αντιπροσωπευτικό σύστημα ήρθε να υποκαταστήσει την εκλόγιμη μοναρχία της εποχής με το Σόλωνα, ο οποίος λέει έδωσε την ιδιότητα του εντολέα στην κοινωνία και άφησε την ιδιότητα του εντολοδόχου στο πολιτικό προσωπικό. Είχε λόγους. Ήταν ο χρόνος της εξέλιξης των κοινωνιών που οδήγησε εκεί. Άρα, προϋπόθεση για να γίνει εντολέας η κοινωνία, άρα για να εγκαθιδρυθεί ένα και για να είναι ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα, πρέπει η κοινωνία και η πολιτική να συναντιόνται σε αυτή την
διαιρετική τομή μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Άρα η κοινωνία πρέπει να γίνει θεσμός της πολιτείας. Δήμος, είπαν οι αρχαίοι. Γιατί τα άτομα έχουν βούληση, αλλά όπως και εμείς εδώ μέσα έχουμε βούληση, αλλά για να λειτουργήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση πρέπει να συγκληθούμε, να πάρουμε άλλη θέση, όχι αυτή τη θέση εξουσίας που εγώ είμαι εδώ και εσείς απέναντι, και να διαβουλευτούμε, να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα και να αποφασίσουμε. Θα έρθω στο πώς μπορεί να γίνει αυτό στην εποχή μας. Αλλά ας σκεφτούμε το σχήμα. Το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Είναι ψευδές, είναι απάτη, ιδεολογική απάτη. Είναι εκλόγιμη μοναρχία. Για να γίνει αντιπροσωπευτικό πρέπει η κοινωνία να γίνει δήμος, άρα θεσμός της πολιτείας και να πάρει τις αρμοδιότητες, να αναλάβει τις αρμοδιότητες του εντολέα. Εκλέγω, ανακαλώ, να τα πω στην αρχαία όπως μας τα παραδίδουν από το Σόλωνα, το εκλέγειν, το ανακαλείν, το ευθύνειν, να ζητάω ευθύνες, το ελέγχειν, να ελέγχω και να καθορίζω το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Άρα στη διάρκεια μεταξύ της εκλογής που το περιεχόμενο είναι περιεχόμενο αντιπροσώπευσης και όχι εκλόγιμης μοναρχίας της ψήφου μας, από την εκλογή που θα συγκροτηθεί λοιπόν η νέα πραγματικότητα μέχρι την επόμενη εκλογή, έχουμε σχέση εντολέα και εντολοδόχου. Συναντιόνται θεσμικά η κοινωνία με το πολιτικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα. Η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το αντίπαλο δέος της μοναρχίας. Δηλαδή, ό,τι κατέχει ο μονάρχης, το αναλαμβάνει και το ενσαρκώνει η κοινωνία. Ο Δήμος, που πρώτα ήταν στην αντιπροσώπευση εντολέας, γίνεται ο ίδιος και εντολέας και εντολοδόχος. Αναλαμβάνει δηλαδή την ευθύνη της πολιτισμικής κοινότητας των Ελλήνων, των Ιταλών, οποιονδήποτε, και επομένως μιλάμε εδώ για το έθνος της κοινωνίας που έχει μέσα και το πολιτισμικό μέρος, αλλά έχει επίσης και την ελευθερία στο συλλογικό, αλλά και στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής, άρα στο ποιος έχει την ευθύνη να αποφασίζει για τη μοίρα του. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, μετά από αυτή την εισαγωγή, εντολέας και εντολοδόχος ο μονάρχης, εντολέας και εντολοδόχος στην αντιπροσώπευση κατά διαμοιρασμών, εντολέας και εντολοδόχος η κοινωνία στην ολότητά της, αντιλαμβάνεστε γιατί σήμερα υπάρχει, καλλιεργείται τόσο μένος εναντίον αυτού που λέγεται έθνος. Διότι οι ηγεμόνες, οι καινούργιοι ηγεμόνες, οι διεθνείς των αγορών, έχουν ελέγξει απολύτως τους μονάρχες, ιδεολογικά έχουν επιβάλει μία αντίληψη ότι από τη μια μεριά έχουμε την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή τους ηγεμόνες, τους διεθνείς των αγορών, και από την άλλη τον εθνικισμό λένε ή την ακροδεξιά. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτό που συνιστά την έννοια της ακροδεξιάς ή της ακροαριστεράς, που είναι ένα και το αυτό, αλλά μέσα στο πλαίσιο της εκλόγιμης μοναρχίας. Το έθνος δεν είναι εθνικισμός. Ο εθνικισμός ήταν ένα ιδίωμα κυρίως του 19ου αιώνα, υπάρχει και σήμερα, Τουρκία παραδείγματος χάρη έναντι των Κούρδων, αλλά σήμαινε η καταστολή των επιμέρους εθνοτήτων μέσα στη χώρα ή εκτατική παρέμβαση εναντίον άλλων εθνικών οντοτήτων. Είναι εθνικιστές οι Κούρδοι στην Τουρκία ή μήπως είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και το κράτος του τουρκισμού εθνικιστές εναντίον των Κούρδων που θέλουν την εθνική τους ελευθερία και στο εσωτερικό αυτή την ελευθερία και την ευθύνη που θέλουν αυτοί. Καταλαβαίνετε δηλαδή πως η αλλοτρίωση που μας προσφέρουν γίνεται διάχυτη και
κατακυριεύει όλους μας. Άρα ακυρώνει την ίδια την ελευθερία μας. Την ίδια τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ελευθερία μας. Αυτό είναι και το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει κανείς να συγκρατήσει για να μπορέσει να κατανοήσει πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα γιατί συζητάμε για το είδος του πολιτικού συστήματος? Διότι, κυρίες και κύριοι, έχει ανατραπεί η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Στο παρελθόν, στο φιλελευθερισμό, τον παλαιό φιλελευθερισμό, είχαμε κοινωνία η οποία διαδήλωνε, αλλά μπορούσε μέσα στο κλειστό κράτος να παραγάγει πολιτικό αποτέλεσμα για τα δικαιώματά της η εργασία, η κοινωνία της εργασίας, για τα προνόμια της η κοινωνία της οικονομικής ιδιοκτησίας, η λεγόμενη αστική τάξη. Και όλοι συμβάλανε για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα και αυτή η πραγματικότητα με τα δημόσια έργα, ερχόταν το κράτος δηλαδή να αναλάβει αυτό που δεν μπορούσαν οι ιδιώτες. Αυτός είναι ο παλαιός φιλελευθερισμός που τώρα, μετά την εξάλειψη της ιδεολογίας του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού, έχει εγκατασταθεί σε αυτό που χαρακτηρίζεται, όχι στην Ελλάδα που υπάρχει αυτό το ιδίωμα της Χρυσής Αυγής, που δεν ξέρει τι θέλει, αλλά στον δυτικό κόσμο σήμερα η έννοια του παλαιού φιλελευθερισμού ταξινομείται στην ακροδεξιά. Από ποιους? Από τον νέο φιλελευθερισμό που είναι η διεθνής των αγορών. Δεν είναι η παλιά βιομηχανική τάξη μέσα στη χώρα η άρχουσα πραγματικότητα σήμερα. Είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα η διεθνής των αγορών. Κάτι χειρότερο ακόμη. Το οποίο βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή της αντιμαχίας μεταξύ νέου και παλαιού φιλελευθερισμού, αν αποειδεολογικοποιήσουμε όλα αυτά τα καθημερινά της προπαγάνδας, μας δηλώνει τι? Ότι εμείς ως κοινωνία είμαστε αντιμέτωποι με ένα παρελθόν που δεν μπορεί να επανέλθει, ο παλαιός φιλελευθερισμός, και με ένα μέλλον το οποίο ο νέος φιλελευθερισμός έχει κατακτήσει τους μηχανισμούς και τους θεσμούς του μέλλοντος, και στο μέσον οι κοινωνίες που ζουν τις αξίες και τους θεσμούς του 18ου αιώνα. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν του ελληνικού κόσμου. Στο παρελθόν του ελληνικού κόσμου η έννοια της δημοκρατίας ήταν η δημοκρατία, αυτή που γνώρισε ο ελληνικός κόσμος από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα, ακόμα και στις δεινές συνθήκες της τουρκοκρατίας. Δεν μπόρεσε ο Οθωμανός δυνάστης και δεν είχε συμφέρον να την καταργήσει στον ελληνικό κόσμο. Όλο αυτό το σχήμα, το οικοδόμημα, το ιδεολογικό που ταυτίζει δημοκρατία, αντιπροσώπευση και μοναρχία με το πρόσχημα της άμεσης και της έμεσης δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιδεολογικές ανοησίες που κατατείνουν στο να μας πείσουν ότι είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό το καθεστώς της μοναρχίας, όλα αυτά τα οικοδόμησε ο διαφωτισμός που για εκείνη την εποχή ήταν πρόοδος. Γιατί υπέσχετο να πάρει τις κοινωνίες από τη φεουδαρχία, ως δουλοπάρικοι που ήταν, και να τις κάνει ατομικά ελεύθερες κοινωνίες. Γι' αυτό χρησιμοποίησε το έθνος για να το αντιτάξει στην απολυταρχία, στην ιδιοκτησία δηλαδή του κάθε Λουδοβίκου. Σήμερα αυτή η αντίληψη που κυριάρχησε από τότε οικοδομήθηκε, έχει γίνει αλυσίδα στο λαιμό των κοινωνιών. Διότι αν σας θέσω το ερώτημα σήμερα εδώ, αν είστε εναντίον του κοινοβουλευτικού καθεστώτος που είναι η αυθεντική προσομοίωση της εκλόγιμης μοναρχίας, τι θα σκεφτείτε? Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση? Το αυταρχικό καθεστώς. Έχετε περιθώριο να σκεφτείτε κάτι άλλο? Σας έχουν δώσει? Όχι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Διότι εάν έχουμε πιστεί ότι δεν υπάρχει παρελθόν για να το συζητήσουμε και να το μελετήσουμε, να μας εμπνεύσει, και είμαστε η πεμπτουσία της ανωτερότητας της έκφρασης και της εξέλιξης που ζούμε, επειδή ζούμε την εποχή της τεχνολογίας που δημιούργησε η μεγάλη κλίμακα των εδαφικών κρατών και οι ανάγκες τους,
τότε θα δεχθούμε επίσης ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή, να το παρομοιάσουμε αλλιώς, ότι μπορεί κάθε κοινωνικός οργανισμός έχει μια αρμονία, όπως και κάθε άνθρωπος. Μπορεί το χέρι ενός ανθρώπου να γίνει 5 μέτρα το ένα χέρι και τα υπόλοιπα να διατηρούν την αρμονία της ηλικίας τους. Θα είναι μια παρέκκληση από την φύση. Αυτό μας λένε σήμερα, ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας, η τεχνολογία γενικώς, ο ψηφιακός κόσμος, μπορεί να μεγαλώνει στο άπειρον, αλλά το υπόλοιπο σώμα των κοινωνιών, δηλαδή η αντίληψη που έχουν για τις αξίες, την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και οι θεσμοί θα παραμείνουν στο 18ο αιώνα, διότι εκεί τελείωσε η εξέλιξη. Δεν έχουμε άλλη εξέλιξη. Ξέρετε πού οδηγεί αυτό? Στην άλλη αντίληψη ότι θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, αυτό τον ψηφιακό κόσμο της εφιούς μηχανής, για να παρεύουμε στον βιολογικό οργανισμό του ανθρώπου, ώστε να γίνει ζόμπι, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν θα έχει βούληση, για να μπορούμε να τον χειραγωγούμε, να τον ελέγχουμε και να μην σκέφτεται το διαφορετικό. Αυτή η απόσταση λοιπόν ανάμεσα στην οικονομική ιδιοκτησία που έχει μεταβεί στο μέλλον και στις αξίες και στους θεσμικές αντιλήψεις των κοινωνιών που ζουν τον 18ο αιώνα είναι που έχει ανατρέψει άρδιν τις συνθήκες που ζούμε, τη σχέση κοινωνίας και οικονομίας, σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Και το κακό, αν θέλετε, είναι ότι το ζούμε αυτό υπό μία έννοια η οποία ουσιαστικά μας μεταβάλλει σε, για να το πω με την απλή γλώσσα, σε πρόβατα, διανοητικά πρόβατα κάποιων οι οποίοι μας χειραγωγούν και είμαστε και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Δηλαδή, είναι η αντίληψη της αλλοτρίωσης, της ιδεολογικής χειραγώγησης. Αυτή είναι η γενική θεωρητική αντίληψη. Όποιος δηλώνει ότι είναι το πολιτικό σύστημα αντιπροσωπευτικό ή δημοκρατικό, ανήκει στο 18ο αιώνα, δηλαδή στο παρελθόν. Είναι οπισθοδρομικός και αντιδραστικός, διότι δεν προσυδειάζει με τις συνθήκες και τους συσχετισμούς της εποχής μας. Όποιος δηλώνει ότι είναι αμεσοδημοκρατικός, επικαλούμενος τα δημοψηφίσματα και άλλες αντιλήψεις περί πολιτικής παρέμβασης, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να λειτουργεί όπως ο φερετζές της ολιγαρχίας, της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας. Είναι όπως οι εκλογές, δηλαδή κάποιος άλλος αποφασίζει κάθε τόσο εάν θα είμαστε, αν θα πούμε ένα ναι ή ένα όχι για το α ή β θέμα. Η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία είναι καθημερινή λειτουργία, θεσμική λειτουργία, επαγγέλλονται και αξιώνουν την καθημερινή πολιτική λειτουργία του θεσμού του Δήμου, δηλαδή της κοινωνίας. Άρα, για κάθε τι που είναι να αποφασιστεί, είτε στην αντιπροσώπευση από την κυβέρνηση, είτε στην δημοκρατία από τον Δήμο, πρέπει καθημερινά να λειτουργεί ο θεσμός όπως λειτουργεί και ο θεσμός της δικαιοσύνης, ο θεσμός της κυβέρνησης, ο θεσμός της Βουλής. Όχι ευκαιριακά και όπως. Δεν αλλάζει δηλαδή το πολιτικό σύστημα και εννοείται ότι δεν υπάρχει έμεσος και άμεσος θεσμός. Όποιος χρησιμοποιεί επιθετικούς προσδιορισμούς, αυτό που κάνει είναι να ακυρώνει το κυρίως περιεχόμενο, τη δημοκρατία, την αντιπροσώπευση ή τη μοναρχία. Το έμεσος υιοθετήθηκε, επινοήθηκε για να ταξινομηθεί στις δημοκρατίες και η εκλόγιμη μοναρχία και στη συνέχεια μας διδάχθηκε ότι είναι το ανώτερο από όλα τα άλλα πολιτεύματα για να ζήσουμε. Άρα είναι καλύτερο να ζούμε με το καθεστώς της ατομικής μόνο ελευθερίας, αντί να ζούμε και με το καθεστώς της καθολικής ελευθερίας και της πολιτικής ελευθερίας. Να είμαστε αυτεξούσιοι, δηλαδή, όχι μόνο για την ιδιωτική μας ζωή, αλλά και για την πολιτική, δημόσια ζωή μας.
Θα με ρωτήσετε πώς μπορεί να γίνει σήμερα αυτό. Θα το πω με μία λέξη γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μόνο με την μεταφορά των κοινωνιών από τον φυσικό χώρο της πνίκας, δηλαδή από το έδαφος πάνω στο οποίο οι μικρές κοινωνίες των πόλεων κρατών συγκροτούσαν την έννοια του Δήμου, στο έδαφος της ψηφιακής επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Εκεί θα συγκροτηθεί στο μέλλον. Μπορεί να συγκροτηθεί και σήμερα, αλλά δεν είναι ο χρόνος. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να προηγηθεί το δίκαιο της ανάγκης, να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει φτάσει στο μη παρέκει, στην εξουθένωσή του. Δεύτερον, να προχωρήσει σε μια επανάσταση στο πεδίο των εννοιών, να αντιληφθεί ότι δεν ζει τη δημοκρατία ούτε την αντιπροσώπευση και να αξιώσει τη συμμετοχή του ώστε να είναι κύριος της ζωής του. Αυτό θα μου πείτε το πώς θα γίνει. Εδώ βρεθήκαμε και μια άλλη φορά πριν λίγα χρόνια όταν συζητεί το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος και είχα εισφέρει μια σειρά από προτάσεις που μπορείτε να τις βρείτε και στο ιστολόγιό μου στο ίντερνετ, αλλά και, και στα βιβλία μου. Δεν θα σας απασχολήσω με αυτό. Θα έρθω μόνο να θέσω ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολιτικό μας σύστημα κατά το Σύνταγμα, που τεκμηριώνει αυτή την αντίληψη των πραγμάτων που σας περιέγραψα πριν. Ότι δεν είναι δηλαδή ούτε αντιπροσωπευτικό, παρόλο ότι δηλώνει, ούτε δημοκρατικό πολλό μάλλον, παρόλο ότι το δηλώνει, αλλά είναι μια τυπική εκλόγιμη μοναρχία και μάλιστα στην εκφυλισμένη της εκδοχή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές εκλόγιμες μοναρχίες, διότι εκεί κυριαρχεί η κομματαρχία, ενώ εδώ κυριαρχεί η κομματοκρατία, δηλαδή η πλήρης ιδιοποίηση του πολιτικού συστήματος και η εγκατάσταση του κόμματος, του κομματικού συστήματος εν όλο, ως ιδίου πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και στην ιδιοποίηση των θεσμών από την ίδια την πολιτική πραγματικότητα. Άρα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας που διδάσκει το Σύνταγμα, θα το δούμε, και έχουμε και μία εφαρμογή που σηματοδοτεί την ολική παραβίαση αυτού του Συντάγματος, της εκλόγιμης μοναρχίας, των αρχών, των μελιονδών αρχών του, ανέρεσή του ουσιαστικά, όχι μόνο από την νομοθεσία και από τις πρακτικές εφαρμογές, αλλά και από τις δευτερεύουσες, όπως λέγονται, διατάξεις του ίδιου του Συντάγματος. Τι μας λέει το άρθρο 1, ότι το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά τι λέει στη συνέχεια, ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Προσέξτε το στοιχείο της απάτης που έχει ενδυθεί την έννοια της επιστήμης και διδάσκεται από τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και τους άλλους. Ο λαός, λέει, είναι κυρίαρχος, αλλά εκχωρεί ολικά την πολιτική του αρμοδιότητα, την πολιτική του κυριαρχία, στο πολιτικό προσωπικό σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα. Πού βρίσκεται η κοινωνία σε αυτό, θα το δούμε, στην ιδιωτική σφαίρα. Τι ορίζει το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα ορίζει ότι το κράτος και δι η κυβέρνηση και η Βουλή κατέχουν την πολιτική κυριαρχία, το σύνολο δηλαδή το 100% του πολιτικού συστήματος. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τους αρκεί ο όρος που εισήγαγε ο Καποδίστριας, πρόεδρος της ελληνικής πολιτείας. Πολιτεία μπορεί να είναι ολιγαρχική, δημοκρατική, αντιπροσωπευτική, οτιδήποτε. Προσέθεσαν τον όρο «δημοκρατία» στον τίτλο, πράγμα που οδήγησε στο να είναι η δικτατορία ελληνική δημοκρατία, η Βόρεια Κορέα κορεατική δημοκρατία, ο Καντάφη δημοκρατία, όλα δημοκρατία. Ο Ερντογκάν δημοκρατία,
ο Πούτιν δημοκρατία, ο Μπάιντεν δημοκρατία, όλα λοιπόν ανάγονται στη δημοκρατία. Άρα πού είναι η δημοκρατία αλήθεια, αν και το αυταρχικό καθεστώς είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει κατεσχήνη για αυτό το ζήτημα. Έκαναν τόσες αναθεωρήσεις. Γιατί δεν επαναφέρουν τον ακριβή όρο που είναι το res publica της ρωμαϊκής έστω καθομοίωσης που διακινούν. Εν πάση περιπτώσει, η νομοθετική λέει λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση. Ξεχάστε τον Πρόεδρο της Πολιτείας, δεν κάνει απολύτως τίποτε, υπογράφει απλώς. Είναι ασκείται η νομοθετική λειτουργία από τη Βουλή, ασκείται η διακυβέρνηση από την Κυβέρνηση και η δικαστική λειτουργία από τους δικαστές. Ποια είναι η πραγματικότητα? Την είπαμε πριν. Ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι υπουργοί διορίζονται και πάβονται από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Βουλή νομοθετεί είτε υπό την προϋπόθεση ότι θα εισηγηθεί στα οικονομικά και άλλα ζητήματα η Κυβέρνηση, είτε και εκ των πραγμάτων, διότι η Κυβέρνηση, για να είναι κυβέρνηση, κατέχει την πλειοψηφία της Βουλής και άρα, εάν κάνετε μία απλή στατιστική επιμέτρηση πόσα νομοθετήματα ψηφίστηκαν με εισήγηση της αντιπολίτευσης, κανένα. Βάζουν ψηλοδιατάξεις για ρουσφέτια, αλλά η νομοθεσία ασκείται από τον Πρωθυπουργό και τη βούλησή του. Ταύτιση λοιπόν πολιτικού συστήματος και κράτους, ταύτιση επομένως του Πρωθυπουργού με όλους τους θεσμούς και χωρίς τη δυνατότητα της διάκρισης των εξουσιών. Εάν θελήσουμε να πάμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι το πολιτικό προσωπικό δεν υπόκειται, όπως προείπα, στη δικαιοσύνη. Είναι υπεράνω του νόμου. Όχι μόνο για τις πολιτικές που ακολουθεί, εδώ είναι η ιδιαιτερότητα της κομματοκρατίας ως πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και της εκφυλισμένης εκδοχής της σε σχέση με πολλά άλλα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης, της Δύσεως, αλλά και όχι μόνο δηλαδή σε αυτό που έχει να κάνει με τις πολιτικές αποφάσεις που είναι πάλι υπεράνω του νόμου για όλους, αλλά και για τις έκνομες συμπεριφορές και για τις οικονομικές απάτες, δηλαδή εκεί που υπάρχει κατάφορη παραβίαση του νόμου. Τι συμβαίνει εκεί? Πρέπει, λέει, να σταλεί στη Βουλή η διαπίστωση της παραβατικότητας και να πόκειται στη Βουλή. Η Βουλή επίσης ενδύεται την άσκηση της δικαιοσύνης επί των μελών της, με αποτέλεσμα, βεβαίως, πρώτον με τις εξεταστικές να μην προχωράει τίποτε προς τη δικαιοσύνη, απλώς χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο κατά των αντιπάλων, αλλά συγχρόνως και αν αποφασιστεί κάποια στιγμή να πηγαίνει σε ειδικό δικαστήριο. Σας θυμίζω την υπόθεση Παπακοσταντίνου, ο οποίος συνελήπτει κλέπτον οπόρας, παραβιάζοντας δηλαδή κακουργηματικό το τρόπο την συνταγματική αρχή της υπεράσπισης, της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, κρύβοντας κάτω από το χαλί του συγγενής του, θυμηθείτε, με τη λίστα Λαγκάρντ, και τον αθώωσαν με τη συμμετοχή και της σημερινής Προέδρου της Πολιτείας. Ήταν και αυτή μέλος του ειδικού δικαστηρίου. Γιατί ήταν, λέει, καλό παιδί και το έκανε από καλή πρόθεση. Για σκεφτείτε δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει η έννοια της κομματοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, το πολιτικό προσωπικό είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο ακόμα και τις πρόνοιες του συντάγματος τις παραβιάζει. Μερικά απλά παραδείγματα. Η έννοια της ισότητας των πολιτών κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, είναι όλοι ίσοι. Στο οικονομικό πεδίο εννοεί το πολιτικό σύστημα, εδώ δεν χρειάζεται παραβίαση, ότι ισχύει η αρχή της ισότητας, αλλά όχι σε ένα επίπεδο που θα είχε να κάνει με το οικονομικό πεδίο. Εκεί είναι η ισότητα ευκαιριών. Στο πεδίο
της πολιτικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε την υπόθεση της κατανομής του χρόνου στα κόμματα, εκεί που υπάρχει το στοιχείο της επικοινωνίας, τα μέσα επικοινωνίας. Τι προβλέπετε εκεί? Ότι στις εκλογές που θα έρθουν, κάθε κόμμα θα έχει την αναλογία του χρόνου που είχε σε εκλογικό αποτέλεσμα στις προηγούμενες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν εγώ είμαι Ολυμπιονίκης, στους προηγούμενους αγώνες βγήκα πρώτος και στους επόμενους θα τρέξω με κάποιους άλλους που δεν ήταν Ολυμπιονίκες, οι άλλοι θα ξεκινήσουν από το 0 για τα 100 μέτρα, εγώ θα ξεκινήσω από 20 μέτρα ή 5 μέτρα μπροστά από το τέρμα. Ποιος μας λέει ότι οι νέες κομματικές πολιτικές προτάσεις δεν θα βγουν σε πλειοψηφία? Αυτό, ξέρετε, το μετέφρασαν και στο επίπεδο της χρηματοδότησης των κομμάτων, που είναι μια προσβλητική προς την κοινωνία υπόθεση να χρηματοδοτούνται χωρίς να ελέγχονται έστω απολογιστικά για το τι έκαναν τα χρήματα αυτά. Και εκεί, κατά τον ίδιο τρόπο, και έπαιρναν, όπως ξέρετε, προκαταβολές, γιατί θεωρούσαν ότι θα είναι, και γνωρίζουμε ότι κόμμα που έπαιρνε 40% έφτασε να είναι στο 6-8%. Και τότε τι έγινε με αυτά? Με διακομματική συμφωνία τα διέγραψαν. Εξαφάνισαν δηλαδή το αφημί, έτσι δεν είναι? Να πάμε στην ισότητα ενώπιον της ψήφου. Θα έπρεπε κανείς να υποθέσει ότι η δικαιοσύνη θα είχε δεχθεί ότι η ψήφος δεν έχει χρώμα, δηλαδή η ψήφος είναι ίση, είτε είναι λευκή, είτε είναι άκυρη, που δηλώθηκε όμως και δεν ήταν σε αποχή, είτε είναι θετική υπέρ ενός κόμματος ή άλλου. Πώς ερμηνεύεται ότι λαμβάνεται υπόψη μόνον η ψήφος αυτών οι οποίοι είναι, έχουν ψηφίσει υπέρ ενός ή άλλου κόμματος? Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό? Και να πάμε και στους Έλληνες της Διασποράς. Δεν διακρίνει το σύνταγμά τους εάν ο Έλληνας της Διασποράς δεν θα θεωρείται Έλληνας και επομένως δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Γιατί δεν του δίνουν το δικαίωμα? Γιατί και αυτό που του έδωσαν είναι προσχηματικό. Διότι δεν ελέγχεται κομματικά. Δεν είναι κομματικά χειραγωγήσιμος αυτός που λείπει από την Ελλάδα και επομένως δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Άρα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Εκτός εάν έχουμε την αντίληψη ότι είναι υπέρ ενός κόμματος, οπότε αυτό το κόμμα θα συνταχθεί για άλλους λόγους υπέρ της ψήφου της Διασποράς. Αυτό είναι μια εξαίρεση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, διότι παρόλο που η μισή ελληνική κοινωνία έχει διωχθεί από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, για να μην πάμε παλαιότερα, και έχει γίνει Διασπορά, σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες η ψήφος των πολιτών τους στο εξωτερικό είναι εφικτή και γίνεται επιστολικά. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα τεράστιο ζήτημα, διότι ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα για την κομματική χειραγώγηση. Πάμε στους βουλευτές. Έχετε την εντύπωση ότι ο βουλευτής που εκλέγεται από την εκλογική σας περιφέρεια είναι υποχρεωμένος να σας ακούει. Το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτής υπηρετεί το έθνος, αλλά το έθνος του κράτους, όπως και ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός ή η Βουλή, και όχι την κοινωνία. Και μάλιστα λειτουργεί κατά συνείδηση. Άρα, εάν θα ήταν εντολοδόχος, θα έπρεπε να έρχεται στην εκλογική του περιφέρεια, να παίρνει την εντολή, να πηγαίνει να την εκτελεί και να έρχεται πίσω να δίνει λογαριασμό των πράξεών του. Σκεφτείτε αλήθεια, εάν έχετε ένα περιουσιακό αντικείμενο και το αναθέτετε σε κάποιον να το διαχειριστεί ή να το πουλήσει, του δίνετε τέτοια
λευκή εντολή που σηματοδοτεί η λευκή εντολή την παραίτησή σας από την ιδιότητα του εντολέα. Γιατί μας λένε και αυτό, ότι είναι λευκή εντολή. Είναι παραίτηση από την ιδιότητα του εντολέα. Θα δύνατε ποτέ? Και μάλιστα εχωρώντας του παρετούμενος και από το δικαίωμα να τον ελέγξετε, να τα κάνει ό,τι θέλει τα χρήματα που θα πάρει ή το περιουσιακό αντικείμενο που θα του διαθέσετε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που δεν αποδέχεστε εκεί που είστε ελεύθεροι στην προσωπική σας ζωή και σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή, την ιδιοκτησία κλπ, το εκχωρείτε εν λευκό και το θεωρείτε αυτονόητο στη συλλογική σας ζωή, εκεί που κρίνεται η μοίρα σας ως ανθρώπος μιας χώρας και άρα και η προσωπική σας ζωή. Το θεωρείτε αυτονόητο, γιατί έτσι διδάσκει η έννοια της αλωτρίωσης που έχει ενσταλλαχθεί στα μυαλά μας. Εάν λοιπόν θέλετε να δείτε μέχρι πού προστατεύεται ο βουλευτής, δικαιούται να σας εξυβρίσει, να σας προσβάλλει, να μιλήσει υποτιμητικά για σας, για τον κάθε ένα πολίτη που προσπάθησε να τον ελέγξει και προστατεύεται από τη Βουλή με χίλιους άλλους τρόπους. Πρέπει η Βουλή να αποφασίσει εάν θα σας δοθεί η δυνατότητα να ελεγχθεί. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, γιατί το επιχείρημα που διακινείται είναι ότι υπάρχουν δύο δύσκολα θέματα τα οποία παρεμβαίνουν για να δοθεί η ιδιότητα του εντολέα στην κοινωνία, έστω για αντιπροσωπευτικό σύστημα. Το πρώτο είναι η πολυπλοκότητα των ζητημάτων. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πολυπλοκότητας. Το πώς θα διαχειριστεί κανείς το τραπεζικό σύστημα ως τράπεζες είναι αρμοδιότητα ενός εκάστου, που είναι μέλος της τράπεζας. Το τι θα γίνει με τα δάνεια όμως, το τι θα γίνει με το δημοσιονομικό σύστημα, το τι θα γίνει με την υπόθεση του Σκοπιανού ή των Ελληνοτουρκικών, το ξέρει ο κάθε πολίτης. Και μάλιστα, αν του δοθούν και οι αναγκαίες πληροφορίες, θα δώσει την καλύτερη άποψη του εαυτού του. Ξέρετε, ο πιο περίτεχνος και πιο ολοκληρωμένος ιμπεριαλισμός, οικονομικός και πολιτικός, στην ιστορία της ανθρωπότητος, δεν ασκήθηκε από τους Βρετανούς, από τους Αμερικάνους σήμερα ή από άλλους. Από τους Αθηναίους πολίτες, από το Δήμο των Αθηναίων ασκήθηκε. Όποιος διαβάσει το Θουκυδίδη θα το δει. Με τι υψηλή πολιτική δυνατότητα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν αποκλείει τη γνώση. Επιδιώκει την αριστεία στη γνώση. Αναζητά τον καλύτερο, να την συμβουλεύσει όμως. Ο πολιτικός, ο Περικλής, ήταν σύμβουλος του Δήμου. Δεν ήταν πρωθυπουργός να κατέχει αυτός και το δικαίωμα να αποφασίσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Και ο Αριστοτέλης το λέει πολύ καλά αυτό. Εάν αναθέταμε στον έναν, τότε θα έκανε τα δικά του και της ομάδας που εκπροσωπεί και θα προσέβαλε και θα αγνοούσε την κοινωνία. Γι' αυτό και οι αποφάσεις της κοινωνίας, άρα της δημοκρατίας, είναι πιο ολοκληρωμένες προς το κοινό συμφέρον, πιο ορθές και αυτές πρέπει να υπερισχύουν. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Άρα λοιπόν όλα αυτά περί πολυπλοκότητας και περί άγνοιας της κοινωνίας θέλουν να μας πούν τι, ότι αυτοί που μας κυβερνούν είναι οι καλύτεροι και ξέρουν. Και μάλιστα διδάσκουν και κάτι άλλο, ότι από την κοινωνία περιμένουμε αρνητικές έως και αντιδραστικές αποφάσεις. Δηλαδή το κάθε μέλος της κοινωνίας μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, αλλά η κοινωνία, δηλαδή τα μέλη ως ολότητα δεν μπορούν. Και βέβαια λένε ότι αν καθιερωθεί ο έλεγχος του βουλευτή από την εκλογική του περιφέρεια, θα υπάρχει η φαλκίδευση, διότι θα γίνει ενεργούμενο των κομματικών παρατάξεων. Μα υπάρχει λύση. Αντί να επιλέγονται αυτοί που θα 300-500 που θα τον ελέγξουν από τις κομματικές παρατάξεις, θα βγει ένα τυχαίο δείγμα από τους εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφέρειας
και θα παραστεί εκεί που δεν θα έχει κομματικό χρωματισμό. Ο καθένας θα έχει τις απόψεις του, αλλά δεν θα είναι εντεταλμένοι κομματικοί. Υπάρχουν λύσεις. Δεν θα χρειαστεί να σας πω περισσότερα. Θα μείνω μόνο σε ένα ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για το πώς αντιλαμβάνονται την κοινωνία. Έχουν προβλέψει σε αυτό το Σύνταγμα την δυνατότητα των δημοψηφισμάτων. Δεν θα τη δείτε ποτέ και αν τη δείτε, θα τη δείτε να φαλκιδεύεται με τον τρόπο που και είναι και άνευ σημασίας, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, σε μια απόφαση που αν θέλει την τηρεί η κυβέρνηση, αν δεν θέλει δεν την τηρεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί προνοείται ότι δεν επιτρέπεται να τεθεί στη γνώμη και στην απόφαση της κοινωνίας, ακόμα και με το ολιγαρχικό δημοψήφισμα, δημοσιονομικό ζήτημα. Όμως, το πολιτικό προσωπικό εξουσιοδοτείται από το ίδιο το Σύνταγμα να αποφασίζει τα δημοσιονομικά του, τις απολαβές του, τις ασυλίες του, τις ατέλειές του, τα πάντα. Γιατί αλήθεια δεν ανατίθεται σε έναν τρίτο θεσμό στον οποίο εδώ θα μετήχαν και κάποιοι εκπρόσωποι της κοινωνίας για να αποφασίσουν πώς γίνεται στη διάρκεια της κρίσης των μνημονίων που τα προκάλεσαν η πολιτική μας ταγή με τη λαϊλασία της κοινωνίας και μετά με την παράδοση της χώρας στους δανειστές, πώς γίνεται και εκεί οι απολαβές των βουλευτών που αποτιμώνται σε περισσότερες από 600.000 ευρώ το χρόνο, όλες μαζί, να αυξηθούν τη στιγμή που όλα τα μνημόνια εστρέφονται εναντίον της κοινωνίας. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τελευταίο ζήτημα που ήθελα να αγγίξω για να δείξω τι. Ότι το κεντρικό ζήτημα το οποίο τίθεται ειδικότερα στην Ελλάδα που όπως έχω πει το πολιτικό σύστημα εδράζεται στην αρχή της κομματοκρατίας, δηλαδή το έχει υφαρπάσει το κομματικό σύστημα αντί να είναι διαμεσολαβητής και να το υπηρετεί, είναι το ίδιο που λαμβάνει τα μέτρα της προστασίας του. Διαβάζω πολλούς να λένε ότι το πολιτικό, το 120 άρθρο του Συντάγματος μας ζητάει, αξιώνει από μας να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Μεγάλο λάθος. Το 120 άρθρο του Συντάγματος δηλώνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίζουμε μόνο αυτό το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας και αν δεν το υποστηρίξουμε, εάν δεν το υπερασπιστούμε, όπως λέει στον πατριωτισμό μας, τότε είμαστε εμείς έκνομοι. Ετέθη το ζήτημα με αφορμή τη Χρυσή Αυγή και τον φυλακισμένο τον Κασιδιάρη. Ξέρετε, η νομοθετική ρύθμιση που έγινε δεν αφορά τον καταδικασμένο Κασιδιάρη, αφορά την οποιαδήποτε κομματική συγκρότηση που θα μπορεί να έχει αυτή την ιδεολογία. Δηλαδή, αισθάνεται εκλογικά και κομματικά ότι δεν έχει περιορισμούς να παραβιάσει την ίδια την αρχή του πολιτεύματος που επιτρέπει έστω τον πολιτικό λόγο και ας είναι διαφοροποιημένος και θέλει να τον απαγορεύσει. Δεν έχει, αισθάνεται ανασφαλής ως προς αυτό. Δεν εξετάζουν τι είναι αυτό που από το 0,30 που έπαιρνε η Χρυσή Αυγή οδηγήθηκε στο 12% που έλαβε στις εκλογές. Ποιος είναι υπαίτιος? Δεν είναι αυτό μια προέκταση της ίδιας της πολιτικής που ακολούθησε και της καταδυνάστευσης της κοινωνίας με τη λαϊλασία της? Δεν ήταν μια πολιτική αντίδραση? Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η κοινωνία είναι και φιλοναζιστική. Και όχι αυτό ότι είναι το καρκίνωμα το οποίο οδήγησε, στο οποίο οδήγησε το ίδιο το κομματικό σύστημα με τις πολιτικές του. Το ζήτημα στην αντιπροσώπευση δεν είναι να απαγορευτούν τα κόμματα, κατά την ίδια έννοια που δεν είναι να απαγορευτούν και στη δημοκρατία. Υπήρχαν
στην ελληνική δημοκρατία πολιτικές δυνάμεις, διαφοροποιημένες. Αλλά λειτουργούσαν τη δημοκρατία, όπως και λειτουργούσαν την εποχή της αντιπροσώπευσης. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ο ρόλος τους μέσα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας. Ξέρετε πού οδηγεί αυτή η αντίληψη, ότι εάν εγώ σας διδάσκω σήμερα τη δημοκρατία, την αντιπροσώπευση, είμαι έξω από τη συνταγματική τάξη και κανονικά πρέπει, και εσείς που με παρακολουθείτε, πρέπει να συλληφθώ. Διότι διδάσκω την αντίθεση του συντάγματος που λέει, βεβαίως, ότι δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των θεμελιωδών άρθρων του συντάγματος, που είναι τι, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του πολιτικού συστήματος από εκλόγιμη μοναρχία σε αντιπροσώπευση σε δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται επί ποινή και μάλιστα καθήρξεως, διότι είναι κακούργημα η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος που διδάσκει το Σύνταγμα. Αυτά είναι, αν θέλετε, μία έτσι γρήγορη αποτίμηση. Έχω εδώ δεκάδες επισημάνσεις που θα μπορούσα να σας αναφέρω, να καθίσουμε μέχρι το πρωί, που τεκμηριώνουν ακριβώς την αντίληψη ότι το πολιτικό σύστημα σήμερα δεν είναι απλώς εκλόγιμη μοναρχία, άρα όχι αντιπροσώπευση, όχι δημοκρατία, αλλά δεν πληρεί καν τους όρους μιας κατά των ορθών λόγων και τρόπων που εφαρμόζεται στη Δύση εκλόγιμης μοναρχίας. Διότι εκεί η κομματαρχία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την μία ή άλλη αντίληψη της σχέσης με την κοινωνία, αλλά εδώ το κομματικό σύστημα έχει υπεύσει επί του πολιτικού και έχει το ίδιο μετασχηματιστεί σε πολιτικό σύστημα. Άρα στην απόλυτη ιδιοποίηση χωρίς καμία συστολή και καμία σχέση με την κοινωνική συλλογικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή. Εγώ θα κλείσω με μία πρόταση που μου έκανε εντύπωση, ότι η δημοκρατία επιδιώκει την αριστεία στη γνώση.